Καλησπέρα, Δημήτρης Πετρόπουλος από το NSTV. Δυστυχώς για όλους μας στο σπίτι, μένουμε σπίτι βέβαια όπως μας λένε και όλοι να κάνουμε και βέβαια όπως πρέπει να κάνουμε, όχι όπως μας λένε. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε τα πολιτικά μας ραντεβού με τους αιρετούς της Νέας Σμύρνης και όχι μόνο. Σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Αποτελάκης, πρώην Δήμαρχος, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες σε αυτή την επικοινωνία μας, η οποία είναι τεχνολογικά βέβαια, τηλεοπτική και remote. Καλώς σας βρήκα και σένα και τους ακροατές θεατές σου και ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαστε ζωντανά στη σελίδα μας του NSTV στο Facebook και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αναφορά στην πρόσφατη επικαιρότητα στο Δήμο Νέας Σμύρνης, την οποία βέβαια δυστυχώς έχει μονοπολίσει η πανδημία, η οποία νομίζω να ευχηθούμε όλοι γρήγορα να ξεπεραστεί, να βρεθεί το εμβόλιο και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε όποιο ρυθμό τελικά μπορέσουμε να επιστρέψουμε κανονικότητας. Γιώργο, δώσε μου λίγο την γνώμη σου για τα μέτρα που έχει πάρει ο Δήμος Νέας Σμύρνης μέχρι σήμερα από τις πρώτες μέρες που αυτή η πανδημία χτύπησε όλο τον πλανήτη και την πόλη μας. Ο Δήμος έχει προσπαθήσει να πάρει μία σειρά μέτρων τα οποία δεν εκπλήσουν κανέναν. Είναι δηλαδή αυτά τα μέτρα που ο κάθε Δήμος της χώρας, τα προφανή μέτρα που κάθε Δήμος της χώρας αυτή την περίοδο λαμβάνει. Νομίζω ότι κάνει το στοιχειώδες, δεν κάνει κάποια έκπληξη, δηλαδή δεν παίρνει πρωτοβουλίες οι οποίες είναι πέρα από το συμβατικό. Εμείς όμως παρόλα αυτά ως αξιωματική αντιπολίτευση αυτά τα μέτρα, τα συνηθισμένα μέτρα και τα προφανή μέτρα που παίρνει ο Δήμος Νέας Σμύρνης τα στηρίζουμε και τα έχουμε στηρίξει και με δημόσιο τρόπο, τα έχω στηρίξει και με επιστολή που έχω στείλει στο Δήμαρχο προσωπική και του λέω ότι είμαστε στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής, του Δήμου μας και μάλιστα του ζητάμε να μας αξιοποιήσει ως στελέχη και εμένα και το στελέχη του συνδυασμού μου, ενός συνδυασμού που έχει και πείρα και γνώση. Έχει περάσει ένα μνημόνιο στο Δήμο, όντας στη Δημοτική Αρχή, για να δείξουμε και στην κοινωνία, αλλά και επί της ουσίας ότι είμαστε όλοι μια γροθιά για να μπορέσουμε την τοπική μας κοινωνία, γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητά μας, να τη στηρίξουμε όσο μπορούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μέτρα χλιαρά και στοιχειώδη και δεν είναι μέτρα ρηξικέλευθερα, μέτρα που σπάνε ένα πυρήνα συμβατικότητας και περιέχουν το στοιχείο, ας πούμε, της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ο Δήμος έχει δημιουργήσει εδώ και αρκετές μέρες μάλιστα μια επιτροπή η οποία εποπτεύει τα μέτρα της πανδημίας. Νομίζω προείσταται η κυρία Δελγιάννη σε αυτήν. Έχεις καθόλου εικόνα για το πώς έχει κινηθεί αυτή η επιτροπή, αν έχει συνεδριάσει και τι αποφάσεις έχει πάρει μέχρι σήμερα? Αυτή είναι μια επιτροπή που ο Δήμαρχος λέει ότι φτιάχτηκε, μόνο εκείνος το ξέρει ότι φτιάχτηκε, αν φτιάχτηκε και από ποιους αποτελείται. Ουδής άλλος το γνωρίζει. Ο ίδιος λέει ότι προείσταται. Εμάς μας κάλεσε μία φορά ως συνδυασμό μαζί με τους υπόλοιπους συνδυασμούς, συγκεκριμένα ή στις 12 ή στις 13 Μαρτίου, πριν μπούμε στην όξυνση των φαινομένων, στην αρχή του. Σε μια συνεδρίαση όπου παρευρίσκονταν εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο ίδιος η κυρία Δελιγιάννη και ο κύριος Γιατζίδης και ο κύριος Κορυπής και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, έγινε μια συζήτηση για τα μέτρα τα οποία θα ελαμβάνονται εκείνη την περίοδο την αρχική. Εκείνος έκανε μια εισήγηση για δύο μέτρα. Από την επόμενη μέρα άρχισε και ανακοίνωνε κάθε μέρα και 10 μέτρα. Σαν να μην έγινε ποτέ η επιτροπή, οκ, okay, καλώς έκανε. Έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Εγώ του ζήτησα να συγκληθεί αυτή η επιτροπή, να μας πει από ποιον να αποτελείται. Η δική μου γνώμη ήταν να αποτελείται από τον ίδιο και τα στελέχη τα πολιτικά του Δήμου, του αντιδημάρχου, που κρίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν αυτή την περίοδο, τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων, δύο-τρεις επιστήμονες γιατρούς της Νέας Μήνης, ειδικούς για το θέμα. Και δύο-τρία υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και να συνεδριάζει μια φορά τη βδομάδα. Αυτό ο Δήμαρχος είναι προφανής ότι δεν το θέλει, δεν το επιδιώκει και απλώς περιορίζεται να μας πει: αν έχετε καμία ιδέα, στείλτε τι μου γραπτά και θα εξετάσω αν θα την κάνω. Αυτό είναι αυτό που επιλέγει ως επικοινωνία. Οκ, okay, οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές για να κάνω κάποια περαιτέρω σχόλια. Πριν πάω στην επόμενη μου ερώτηση, εγώ να πω ότι ζητήσαμε και από την Αντιδημάρχο την κυρία Δελγιάννη και από τον υπεύθυνο καθαριότητα, τον Γιώργο τον Κρικρή, που
Η κρίση είναι ένα κομμάτι στο οποίο σαφώς έχει μια αποπτία και η καθαριότητα χρήζει ιδιαίτερα μεγάλης προσοχής. Αρνήθηκαν και οι δύο να κάνουμε μια τηλεοπτική συζήτηση απομακρυσμένη όπως η σημερινή. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς και τις υπηρεσίες του Δήμου, ποιες υπηρεσίες δουλεύουν αυτή τη στιγμή, Γιώργο? Κοίταξε, αυτές τις στιγμή οι υπηρεσίες που δουλεύουν για το κοινό, για τα θέματα που μπορεί να απασχολούν σήμερα την κοινωνία, αυτές τις στιγμές δουλεύει η καθαριότητα, δουλεύουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, δουλεύει το δημοτικό κημητήριο και από εκεί πέρα ο εσωτερικός μηχανισμός του Δήμου, οι υπόλοιπες υπηρεσίες δουλεύουν στοιχειωδώς, μια και το παραγόμενο και η απέτηση για και τα ΚΕΠ. Και τα ΚΕΠ. Η απέτηση για παραγόμενο έργο είναι, αντιλαμβάνεσαι, ότι είναι μηδενική. Δηλαδή δεν υπάρχει δουλειά να κάνουμε. Τώρα, κάποιες υπηρεσίες του Δήμου ή δομές οι οποίες κλείσανε, όπως είναι η παιδική σταθμή, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι τα γυμναστήρια του Δήμου, το προσωπικό του Δήμου μετεφέρθη στη διαθεσιμότητα, στη διάθεση, να το πω, διαθεσιμότητα, στη διάθεση των υπηρεσιών εκείνων, οι οποίες υποτίθεται ότι θα βοηθήσουν την κοινωνία. Πού θα τη βοηθήσουν? Θα τη βοηθήσουν αν αδύναμες οικογένειες της πόλης ή μοναχικά άτομα απευθύνονται στο Δήμο και ζητούν τη βοήθειά του προκειμένου να αγοράσουν τρόφιμα, προκειμένου να αγοράσουν φάρμακα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Να έχει ένα μηχανισμό ο Δήμος να τους εξυπηρετεί. Μάλιστα. Έχει γίνει μια νέα διάταξη δηλαδή των δυνάμεων αυτών, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η ίδια η τοπική κοινωνία, ας πούμε, σήμερα το γνωρίζει αυτό και αναζητά αυτή τη βοήθεια από το Δήμο. Γενικότερα θεωρείς ότι με εξαίρεση τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχει πάρει ο Δήμος Νέας Σμύρνης, η διαχειριστική εργασία του Δήμου συνεχίζεται κανονικά, αυτό το business as usual που λέμε είναι εκεί, ή υπάρχουν σκέψεις για έκτακτα μέτρα σε έκτακτες συνθήκες πανδημίας, όπως είναι η τωρινή συνθήκη? Αν εννοείς η κανονική δουλειά του Δήμου, αυτή που θα ήταν σε συνθήκες μη πανδημίας, είναι προφανώς ότι έχει ανατραπεί και δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει το στελεχικό δυναμικό, δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία για να τα ρυθμίσει και δεν είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμος να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει, και ειδικά τον Απρίλιο, δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα τραβήξει αυτό, την κοινωνική συμπεριφορά των αδύναμων και πληττόμενων οικογενειών της πόλης μας. Να πάρει μέτρα για τις επιχειρήσεις, να πάρει μέτρα για τα μαγαζιά που κλείσανε, να πάρει μέτρα για τους μοναχικούς ανθρώπους, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που καθ' οδήποτε τρόπο θα είχαν την ανάγκη μιας δημοτικής αρχής για να τους βοηθήσει. Και των πολιτών σε επίπεδο κάποιων οικονομικών ελαφρύσεων αντιστοίχων αυτών που λαμβάνει το κράτος για κεντρικά ζητήματα. Μου δίνεις ήδη πάσα να πάω. Ο σχεδιασμός δεν υπάρχει κατά τη γνώμη. Ναι. Μου δίνεις ήδη πάσα να πάω στο επόμενο θέμα. Μία από τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής μέσω της Οικονομικής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ήταν και πολύ αναμενόμενη και πάρα πολύ λογική, αυτονόητη μπορώ να πω ότι πάρα πολλοί κόσμος τη χαρακτήρισε, είναι ο μηδενισμός των τελών των τραπεζοκαθισμάτων για τις επιχειρήσεις οι οποίες προφανώς απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα τραπεζοκαθίσματα. Ο μηδενισμός των δημοτικών τελών, των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει. Κάνε μου ένα σύντομο σχόλιο για αυτό και μια κριτική βέβαια προς το παρόν των δύο αυτών μέτρων μόνο. Κοιτάξτε, αν είμαστε σε άλλες περιόδους και δεν είμαστε σε τόσο ευαίσθητες περιόδους, θα χρησιμοποιούσα πολύ επιθετικούς προσδιορισμούς για να τα περιγράψω. Θα είμαι συνειδητά χαμηλότερο σε εκτιμήσεις λόγω των στιγμών που περνούμε. Αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή είναι στην ουσία ένα απόλυτο μηδενικό. Διότι τι λέει? Εσείς οι οποίοι έχετε κλειστά μαγαζιά δεν θα μου πληρώσετε δημοτικά τέλη. Μα είναι προφανές ότι δεν θα πληρώσουν δημοτικά τέλη. Όπως όταν είναι κλειστό ένα σπίτι, δεν πληρώνει δημοτικά τέλη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η Δημοτική Αρχή δεν παίρνει ένα μέτρο το οποίο απαντάει στην πανδημία. Παίρνει ένα μέτρο που λέει, αφού είσαι κλειστός και για όσο είσαι κλειστός δεν θα μου πληρώσεις. Και το δικό σας σπίτι, άμα το κλείσετε και δεν μένετε εκεί και κάνετε μία δήλωση στο Δήμο ότι είναι κλειστό το σπίτι σας, ή αν νοικιάζετε ένα σπίτι και δηλώσετε ότι δεν έχετε νοικιαστεί από χθες, για το διάστημα που δεν έχετε νοικιαστεί δεν θα πληρώσετε δημοτικά τέλη. Αλλά δεν κάνει κάτι
κάτι σημαντικό, κάνει κάτι δηλαδή τόσο συμβατικό, τόσο αναντίστοιχο από τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να, ένα μαγαζί να μην έχει τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία και να πληρώνει τραπεζοκαθίσματα. Εδώ εμείς, και ίσως το διερευνήσετε αυτό το θέμα με επόμενες ερωτήσεις σας, αυτό που είπαμε είναι ότι τα πληττόμενα μαγαζιά δεν πλήττονται στιγμιαία. Η πληττόμενη επιχείρηση της πόλης μας, όπως και κάθε επιχείρηση σε κάθε σημείο της πόλης μας, δεν πλήττεται στιγμιαία, δεν πλήττεται τον Απρίλιο. Να κάνουμε μια διευκρίνηση, με συγχωρείς που παρεμβαίνω. Πληττόμενη εννοείς κλειστή ή πληττόμενη εννοείς ανοιχτή και πληττόμενη? Εννοώ διπλά. Για την κυβέρνηση είναι δύο ειδών οι επιχειρήσεις. Είναι οι επιχειρήσεις που με κυβερνητική εντολή κλείσανε και οι πληττόμενες επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες επηρεάζονται καθοριστικά από την κρίση. Εγώ στη ροή της κουβέντας μου εννοώ και τις δύο ως πληττόμενες. Και αυτές που κλείνουν και αυτές που επηρεάζονται. Και οι δύο, και τα δύο είδη αυτά των επιχειρήσεων δεν πλήττονται σημειακά. Δεν πλήττονται για τον Απρίλιο. Δεν πλήττονται για τον Μάιο. Χάνουν την οικονομική τους ισορροπία. Υφίστανται ένα οικονομικό σοκ, το οποίο θα το κουβαλήσουν για πολλούς μήνες μετά για να επανακάμψουν και να επανέλθουν στην κανονικότητα την οικονομική τους, αν με το καλό, που είναι το πρώτιστο, βγούμε από την υγειονομική κρίση. Μόλις βγούμε θα εισέλθουμε στην οικονομική κρίση. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση, και πρέπει να έχει και τη βούληση για την οικονομική δυνατότητα να έχει, να στηρίξει οικονομικά αυτές τις επιχειρήσεις. Και το λιγότερο που είπαμε εμείς ότι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις επιχειρήσεις είναι να μην πληρώσουν δημοτικά τέλη και τέλη τραπεζοκαθισμάτων για όλο το 2020. Και επειδή αυτό μπορεί να είναι άδικο για τους, αν ασχοληθούμε μόνο με αυτό τον κόσμο τον επιχειρηματικό, ας πούμε, να το επεκτείνουμε αυτό και στους επαγγελματικούς χώρους που δεν είναι πληττόμενοι και στις οικίες, ούτως ώστε τους μήνες τους οποίους περιλαμβάνεται η ανακοίνωση η κυβερνητική ότι θα τηρούνται τα μέτρα για τα σπίτια και για τις επαγγελματικές χρήσεις χώρων μη πληττωμένων επιχειρήσεων, για αυτούς τους αντίστοιχους μήνες να μειωθούν και για αυτούς τα δημοτικά τέλη. Για αυτούς, για τους μήνες της κρίσης. Για τους πρώτους, για όλο το 20. Δεν θεωρείς δηλαδή ότι πιθανόν κάθε οικία η οποία αντιμετωπίζει ένα νέο άνεργο είναι πληττόμενη? Ναι, είναι πληττόμενη, αλλά ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα, δεν έχει τη δυνατότητα να πει ότι για το σύνολο των οικιών και των καταστημάτων της πόλης για όλο το 2020 δεν θα πάρω δημοτικά τέλη. Αυτό θα σημαίνει πλήρη κατάρρευση του Δήμου. Και την ώρα που θα απαλλάσσει από 100 ευρώ το κάθε νοικοκυριό, δεν θα έχει να πληρώσει 500 υπαλλήλους, δεν θα μπορεί να στηρίξει τις κοινωνικές του δομές, την επάβριον. Δηλαδή, μιλάμε για πλήρη κατάρρευση. Άρα, δεν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, να προβεί σε τόσο. Γιατί αυτό το μέτρο θα στήξει 10 εκατομμύρια το χρόνο ή 9 ή 8,5. Για μικρότερη χρονική περίοδο, θα το έβλεπες εφικτό? Είπα. Βεβαίως, γι' αυτό είπα ότι για το διάστημα των 2 μηνών, που σίγουρα θα είμαστε το Μάρτιο ενώ και τον Απρίλιο και ενδεχομένως αν χρειαστεί και το Μάιο αν επεκταθούν τα μέτρα, γι' αυτό το τρίμηνο να ισχύσει οριζόντια για όλη την πόλη. Να θυμίσουμε σε όποιους μας παρακολουθούν ή να ενημερώσουμε ότι και η καθαριότητα ίδια είναι πλεονασματική σαν διαφορά εσόδων-εξόδων και επίσης ότι ο Δήμος έχει ένα αρκετά μεγάλο μαξιλαράκι ασφαλείας. Και με αυτές τις δύο παραμέτρους νομίζω ότι μπορεί να διασφαλιστεί αυτή η πρόταση, την οποία αντιλαμβάνομαι ότι και κάπως δημόσια εισηγήσε. Κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα, θα το πω αυτό, μέσα στην κρίση από το 10 μέχρι το 14 τουλάχιστον, που ήταν το πικ της κρίσης, τα οικονομικά του Δήμου πήγαιναν εξαιρετικά καλά. Γιατί χρησιμοποιώ αυτό το προσωπικό παράδειγμα? Όχι για να πω τι καλός που ήμουν εγώ σαν αντιδήμαρχος οικονομικών. Για να πω ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης σε περίοδους κρίσης θέλει έναν ριζικό ανασχεδιασμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε έχουμε ένα προϋπολογισμό και έχουμε και ένα περίσσευμα. Έχουμε ένα περίσσευμα και έχουμε και ένα ακόμα μεγαλύτερο περίσσευμα ή το περίσσευμά μας μπορεί να γίνει μεγαλύτερο κατά το τμήμα εκείνο της αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού σε συνθήκες μη κανονικότητας.
Δηλαδή, από τον προϋπολογισμό του Δήμου του 2020 πρέπει να καθίσουν κάτω και αν θέλουν τη βοήθειά μας θα την έχουν, για να βγουν δαπάνες οι οποίες σε συνθήκες πανδημίας ή σε συνθήκες κοινωνικής, υγειονομικής και οικονομικής κρίσης δεν είναι απαραίτητο να γίνουν. Και πρέπει αυτά να γίνουν κοινωνικό μέρισμα για τους πολίτες της Νέας Μύρνης. Να θυμίσω εδώ ότι... Δηλαδή, ο κύριος Χατζατογιάν δεν μπορεί να κάνει historical run στις 6 Ιουνίου ή στις 6 Σεπτεμβρίου ή στις 6 Οκτωβρίου και να ξοδέψει 150.000 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Είναι προσβολή στους πολίτες. Αυτά πρέπει να πάνε στο καλάθι του ήδη υπάρχοντος προϋπολογισμού και να προσθεθούν στο πλεόνασμα για να αναδιανεμηθούν εκεί που θα πιάσουν τόπο. Εδώ να θυμίσω ότι τον Δεκέμβριο υπήρξε εισήγηση από την αντιπολίτευση για μείωση 10% των δημοτικών τελών οριζόντια και η δική σου παράταξη φυσικά, η οποία δεν έγινε δεκτή. Προσωπικά και νομίζω ότι και όλοι οι νεοσμυρνιώτες θα θέλαν μια τέτοια εισήγηση. Η πόλη δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ποιος θα την κάνει, όσο αν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, αλλά για να εφαρμοστεί πρέπει να υπάρχει. Και με δεδομένο ότι η Δημοτική Αρχή δεν έδειξε ευαισθησία το Δεκέμβριο, ενδεχομένως μια τέτοια εισήγηση να μπορέσει να ταράξει λίγο τα λιμνάζοντα νερά της άρνησης της μείωσης των δημοτικών τελών των οικειών. Έστω και για αυτό το δίμηνο ή το ήμηνο που καταλαβαίνω ότι πρακτικά προτείνεις, γιατί μιλάμε δημόσια. Η Δημοτική Αρχή, και διακινδυνεύω την άποψή μου, δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε μείωση στα δημοτικά τέλη των οικειών και των εμπορικών χρήσεων και δεν θα δεχθεί και τίποτα παραπάνω από τον περιορισμό των δημοτικών τελών στις πληττόμενες και στις κλειστές επιχειρήσεις μόνο για το χρονικό διάστημα που η πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα προσδιορίζουν. Δηλαδή, και για να καταλάβετε, αυτό το οποίο καταρχήν σήμερα λέει η Δημοτική Αρχή είναι ένα πακέτο των 400.000 ευρώ για όλη την πόλη. Δηλαδή, ο Δήμος Νέας Μύρνης έχει ένα προϋπολογισμό απίστευτα σημαντικό. Έχει ένα πλεόνασμα που ο κύριος Κούμπας το έχει κατεβάσει στα 8 εκατομμύρια, παρόλα αυτά είναι 8 εκατομμύρια. Δεν θέλει να κάνει αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού της και από τα 8 εκατομμύρια έστω του περισσεύματος, λέει: εγώ αυτό που θέλω να διαθέσω σήμερα σε μια πρωτόγνωρη, πρωτοφανή και που δεν έχουμε ξανασυναντήσει τέτοιο πράγμα που ζούμε, λέει: εγώ θα δώσω τα 400 χιλιάρικα για αυτό το διάστημα. Γιατί δεν θέλει να κόψει από τον κύριο Χατζατουριάν τίποτα, γιατί δεν θέλει να κόψει από κάποια έργα δευτερεύουσα σημασία τίποτα, γιατί δεν θέλει να κόψει τίποτα από τις απευθείας αναθέσεις πολυτελείας διαφόρων υπηρεσιών αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και αμφιβόλου παραδοτέων στοιχείων και αξίας και τίποτα. Θέλει να νομίζει ότι ζούμε σε κανονικούς ρυθμούς, ας πούμε. Αυτό για μένα είναι ένα στοιχείο κριτικής και το λέω πολύ ήπια χάρη των στιγμών που ζούμε. Θα πρέπει να αλλάξει γνώμη, δηλαδή. Θα πρέπει να αλλάξει γνώμη. Θα πρέπει να καθίσει να σκεφτεί. Σήμερα έχουμε ένα Δήμο ο οποίος διοικείται χωρίς τον Δήμαρχο. Δεν υπάρχει Δήμαρχο στο Δήμο. Ο Δήμαρχος είναι σπίτι του. Υπάρχει ένας αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής που ενώ θα έπρεπε να είναι ο πρώτος στη τάξη αυτή την περίοδο αντιδήμαρχος, είναι ο τελευταίος στη τάξη. Υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι το γραφείο τύπου και επικοινωνίας του Δήμου που έχει γίνει στην ουσία αναπληρωτής δημάρχου. Γιατί τους ενδιαφέρει το κομμάτι της επικοινωνίας και όχι της ουσίας. Δηλαδή έγινε στρατηγός στη μάχη ο επικοινωνιολόγος του Δήμου. Δηλαδή ο πολιτικός προϊστάμενος της επικοινωνίας έγινε ο στρατηγός του Δήμου στην κρίση. Και όχι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικών πολιτικών. Λοιπόν, με τέτοιες λογικές. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι θα κάνουμε τα στοιχειώδη και τα μίνιμουμ και δεν θα εκπλήξουμε κανέναν ως Δήμος με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πάρουμε. Κλείνοντας τη συζήτηση για τα δημοτικά τέλη, καταρχήν κρατάω τις προτάσεις σου. Εδώ οφείλω να πω και εγώ δημόσια ότι στο παρελθόν έχεις υπάρξει υπέρμαχος μη μείωσης των δημοτικών τελών. Παρ' όλα αυτά, συμφωνούμε και οι δύο. Και μάλιστα από το Δεκέμβριο και εσύ προσωπικά αλλά και η παράταξή σου έχετε μπει σε μια λογική αίσθησης αξιοποίησης των ταμιακών διαθεσίμων με μείωση των δημοτικών τελών και πόσο δε περισσότερο τώρα που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πανδημίας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί. Ναι, και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον μετά την κρίση να το κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά. Ένα πράγμα τελευταίο που ουσιαστικά με ρωτήσαν να το ρωτήσω. Είναι σε περίπτωση που κατατεθεί μια πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2 ή 3 μηνών. Αμέσως μετά,
θα γινόταν μια επιστροφή των δημοτικών τελών ακριβώς στο ίδιο ύψος ή θα ακολουθούσαμε τους ρυθμούς επούλωσης της κοινωνίας από την πανδημία. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, η απάντησή μου είναι η εξής και διόρθωσέ με αν δεν απαντώ σε αυτό που ρώτησες. Εμείς θα ευνοούσαμε ένα μηδενισμό των δημοτικών τελών σε όλο το επίπεδο της πόλης για 2-3 μήνες εκεί. Ναι. Δεν θα συμφωνούσαμε από σήμερα για πλήρη μηδενισμό, παρότι είναι αντιδημοτικό αυτό που λέω, το λέω με παρησία, γιατί θέλω να έχω υπεύθυνη θέση. Αλλάζουμε τη γνώμη μας και θα πει κάποιος γιατί, αφού μέχρι τώρα δεν ήσασταν υπέρ της μείωσης των δημοτικών τελών, είσαστε τώρα. Δεν ήμασταν υπέρ της μείωσης των δημοτικών τελών σε συνθήκες κανονικότητας και αρχίσαμε να είμαστε υπέρ της μικρής μείωσης των δημοτικών τελών πριν την κρίση και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την κρίση του επίπεδου το 10%. Όταν ο Δήμαρχος μας είπε ότι τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου από τα 8,5 εκατομμύρια που ήταν όταν φύγαμε εμείς, είχαν ανέβει στα 11,5. Η ερώτησή μου είναι για την επόμενη μέρα, Γιώργο. Ας πούμε λοιπόν ότι παίρνετε μια τέτοια απόφαση μείωσης των δημοτικών τελών μεγάλης των κατοικιών. Ναι, ναι. Η επόμενη μέρα θα σας έφερνε... Εννοείς για 2-3 μήνες εννοείς. Η επόμενη μέρα θα σας έφερνε να αποφασίσετε τα δημοτικά τέλη να επιστρέψουν στο επίπεδο που είναι σήμερα προμείωσης ή θα ακολουθούσατε την επούλωση των τραυμάτων που θα αφήσει, αν θέλεις, στην κοινωνία ο κορονοϊός. Γιατί και κάποια στιγμή να βρεθεί το εμβόλιο, ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι οι συνθήκες θα επουλωθούν με πολύ αργούς ρυθμούς. Κοίταξε να δεις. Θα σου έλεγα το δεύτερο. Δηλαδή, δεν θα ήμασταν υπέρ της σκέψης του να μειωθούν τα δημοτικά τέλη ως ονομαστικό νούμερο. Θα ήμασταν υπέρ, για τη συνέχεια εννοώ, θα ήμασταν υπέρ του να μην εισπραχθούν για 3 μήνες καθόλου, όχι για να εισπραχθούν μετά, να αφαιρεθούν τα δημοτικά τέλη 3, 4, 5 μηνών αν χρειαστεί, νομίζω ότι το αντέχουμε. Γιατί είμαι της άποψης ότι πάντοτε, ότι όταν θες να κάνεις κοινωνική πολιτική, παίρνεις από τους πολλούς λίγα για να δώσεις τους λίγους πολλά. Αυτή ήταν πάντα η δική μου φιλοσοφία. Αν εσένα σου μειώσω τα δημοτικά τέλη των 150 ευρώ το χρόνο που πληρώνεις και στα κάνω 120 ή 110 με μία μείωση του 20%, εσύ δεν κέρδισες τίποτα. Εγώ όμως έχασα τόσα ως Δήμος που μπορούν να δημιουργήσουν κλονισμούς στην άσκηση των κεντρικών πολιτικών του Δήμου και τη συγκεκριμένη εποχή των κοινωνικών πολιτικών του Δήμου. Δηλαδή, εσύ δεν θα γλιτώσεις 20 με 30 ευρώ το χρόνο και εγώ δεν θα μπορώ να σου προσφέρω κοινωνικά, να σου γυρνάω πίσω κοινωνικά πολλαπλάσια αυτό που συσσωρευμένα θα έχω μαζέψει από την πόλη, ενδεχομένως και από αυτούς που δεν έχουν ανάγκη, για να δώσω κάτι παραπάνω σε αυτούς που με χρειάζονται τις ώρες της κρίσης. Και θα είμαι ο ζήτουλας του κράτους, θα πηγαίνω με ένα χέρι ανοιχτό να επαιτώ μερικά ψίχουλα ευρώ για να κάνω κάτι στο Δήμο. Ενώ ο Δήμος μπορεί και πρέπει, και όπως κινιόταν μέχρι τώρα, να κινείται αυτοδύναμος οικονομικά, για να μπορεί να σχεδιάζει δικά του κοινωνικά προγράμματα συμπληρωματικά και επαυξητικά των προγραμμάτων της κεντρικής κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Δεν θέλω να προβλέψω... Αυτό είναι το στοιχείο και της επικουρικότητας και της εγκύτητας που λέγαμε πάντοτε για την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι επικουρική στην άσκηση πολιτικών του κράτους, δηλαδή βοηθάει το κράτος να ασκήσει τις πολιτικές του τοπικά. Αυτή είναι η επικουρικότητα και ταυτόχρονα η ίδια ως πρωτογενής κύτταρο ασκεί δικές τις πολιτικές λόγω της εγκύτητας, πάμε στην έννοια της εγκύτητας, ως κοντύτερη προς τον πολίτη ασκεί και δικές τις πολιτικές απευθείας προς τους πολίτες. Δεν θέλω να προβλέψω ότι μετά τη λήξη αυτού του συναγερμού της πανδημίας ακόμα και τα 20 ευρώ σε ένα οικογενειακό προϋπολογισμό μπορεί να έχουν αγοραστική αξία και κάποιος να προτιμήσει να τα σώσει από το πορτοφόλι του από ότι να μην τα σώσει και να κάνει ευρύτερη κοινωνική πολιτική ο Δήμος. Γιατί υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας το οποίο σήμερα μπορεί να λέει ότι αυτά τα 20 ευρώ είναι ο λογαριασμός του κινητού μου και θα με βοήθαγε να τα έχω. Δεν θέλω να ανοίξουμε τη συζήτηση, απλά τοποθέτησα στο τραπέζι και μία άλλη θέση. Και μία άλλη πρόταση. Και έναν άλλο συλλογισμό ο οποίος θέλει ανάλυση, διότι μπορώ να σου πω ότι μπορώ να μειώσω τα δημοτικά τέλη ακόμα και παραπάνω από αυτό που είπαμε, αλλά τότε δεν θα είναι δωρεάν η δημοτική συγκοινωνία, θα έχει 1 ευρώ. Δεν θα είναι δωρεάν όλες οι εκδρομές των ΚΑΠΗ,
δεν θα δίνουν 5 ευρώ το χρόνο αυτοί που απολαμβάνουν αυτές τις παρουσίες. Για δύο δεν θα μήνες έχουν πάντοτε. Συμβουλευτική ψηφοφορία. Πάντοτε για δύο ή τρεις τρεις μήνες. Μήνες δεν έχω αντίρρηση. Μπορεί να μην έχει Για τους αντίρρηση δύο ούτε η μήνες κοινωνία. δεν έχω ούτε μία αντίρρηση και είμαι σύμφωνος και θα τα ψηφίσουμε και για δύο και για τρεις Ωραία. και για τέσσερις. Ας φύγουμε από το κομμάτι των δημοτικών τελών. Νομίζω ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί κατάλαβε την άποψή σου ως αξιωματική αντιπολίτευση, κατάλαβε και ίσως κάποιες πιθανές επερχόμενες εισηγήσεις σου. Πρέπει να σου πω, και αυτό είναι ένα πολιτικό στοιχείο, ότι η Δημοτική Αρχή στην Οικονομική Επιτροπή στις 27, στις 26 του, Μάρτη, του Μαρτίου συμφώνησε να προσεγγίσει, δεν συμφώνησε ακριβώς, αλλά συμφώνησε να παρακολουθήσει το συλλογισμό μας για μια ευρύτερη της δικής της εισήγησης απαλλαγής των δημοτικών τελών και των τελών των διαφόρων των πολιτών και την επομένη το πρωί άλλαξε γνώμη και ο κύριος Κούπας, παραχαράσσοντας τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, έγραψε και ως απόφαση διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία καταλήξαμε. Άρα φαίνεται ότι πίσω από τις κουίντες η Δημοτική Αρχή ακολουθεί μια πολύ σκληρή πολιτική σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ας φύγουμε από το κομμάτι των δημοτικών τελών, ας πάμε και στο κομμάτι της διαδικασίας, γιατί ακόμα και αυτές τις περιόδους, πιο πολύ εσάς αλλά και την κοινωνία που γίνεται κοινωνός κάποιων πραγμάτων, σαφώς την ενοχλεί. Ενώ εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια, νομίζω, σύμφωνη με την τεχνολογία, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε και πάρα πολύ κόσμο ακόμα μέσα σε αυτό το τηλεοπτικό, μια τηλεοπτική συνέντευξη, ο καθένας από το σπίτι του, όπως πρέπει να είμαστε όλοι, έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο δεν ακολούθησε την τεχνολογία, νόμιμο, γιατί και εγώ έχω διαβάσει τις εγκυκλίους οι οποίες επιτρέπουν αυτό το τρόπο περιφοράς με SMS, είτε μέσω email. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, στερεί το διάλογο και στερεί και τις προτάσεις οι οποίες διαμορφώνονται, συνδιαμορφώνονται, είτε δημιουργούνται μέσω επιρροής από το τι ακούει ο καθένας. Χαρακτήρισε μου λίγο αυτή τη διαδικασία, γιατί προς το παρόν από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, δημόσια, δεν έχω κάτι άλλο, οπότε θα ήθελα τη γνώμη σου ξεκινώντας από την ποιότητα ζωής. Κοίταξε να δεις, εδώ δύο πράγματα ισχύουν. Το ένα είναι αυτό που ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή δημόσια. Ότι δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω τηλεδιάσκεψη. Mm-hmm. Αυτό ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή. Εάν δεχθώ αυτό ως αλήθεια, τότε σημαίνει ότι έχω να κάνω με μια Δημοτική Αρχή η οποία είναι τεχνολογικά αμόρφωτη. Ότι βρίσκεται σε ένα, ας πούμε, τεχνολογικό μεσαίωνα. Αυτό που προσπαθεί να μας δείξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι είναι ακριβώς τον αντίποδο αυτής της λογικής. Ότι είναι η καινοτόμα, η σύγχρονη. Αγοράζει συνεχώς πλατφόρμες, μέσα, εφαρμογές. Μας λέει ότι κάνει ένα σύγχρονο δήμο καινοτόμο. Κάνει εκδηλώσεις και παρουσιάζει νέες καινοτομίες και startups επιχειρήσεις. Προωθεί την νεανική επιχειρηματικότητα. Πηγαίνουν στελέχη της και δίνουν πλατφόρμες στα σχολεία για να κάνουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ακόμα και παρανόμως που δεν προβλέπονται. Ψηφιακό μουσείο. Πουλάνε μια γνώση και σχέση με όλα αυτά πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Και ταυτόχρονα μας λένε ότι αυτό που ακόμα και η Γάβδος μπορεί να κάνει με τον ένα υπάλληλο μια τηλεδιάσκεψη, ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα είναι, αν δεχθώ τη δική τους αλήθεια, είναι ανίκανη. Και επικίνδυνα ανίκανη. Εάν υπάρχει και μια άλλη οπτική, ότι μπορώ να το κάνω, προφανώς μπορώ να το κάνω, τηλεδιάσκεψη, αλλά δεν το κάνω, διότι τώρα που μου δίνεται η δυνατότητα δεν θέλω να επιτρέψω το διάλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν θέλω να τον επιτρέψω το διάλογο, γιατί είμαι τόσο αντιδημοκράτης και δεν θέλω να τον επιτρέψω, όχι. Διότι κινδυνεύω με την τηλεδιάσκεψη να μην έχω πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι τώρα που είμαστε όλοι σπίτι μας, και οι 21 δημοτικοί σύμβουλοι που αντιπολιτεύονται τη Δημοτική Αρχή θα είναι στην τηλεδιάσκεψη. Άρα δεν θα έχουν κάποιος μια υποχρέωση και θα λείπει από το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δουλεύει, διότι έχει μια άλλη υποχρέωση, διότι. Και άρα η Δημοτική Αρχή κινδυνεύει να χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, είναι και ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο η Δημοτική Αρχή θα αποφύγει το διάστημα αυτής της κρίσης να κάνει ζωντανό με τηλεδιάσκεψη Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα πηγαίνει στα μήνυμα. Ο νόμος δεν είναι ένα γραφογράμμα, Δημήτρη. Ο νόμος πρέπει να έχει πρόβλεψη και για τη Γάβδο και για την Κάσο
και για την Ανάφη και για τη Σίκινο. Δεν μπορώ να ζητήσω από τη Σίκινο ή από την Ανάφη ή από τη Φολέγανδρο ενδεχομένως να κάνουν τηλεδιάσκεψη. Και να πρέπει να πάρουν αποφάσεις με SMS ή με mail. Δίνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Δεν τη δίνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα για το Δήμο της Αθήνας. Για το Δήμο της Αθήνας του λέει κάνε τηλεδιάσκεψη. Μπορεί να μην του το λέει αλλά το εννοεί. Αλλά πρέπει να λάβω υπόψη μου να προτείνω και πώς θα αποφασίσει η Γάβδος. Που μπορεί τα 3/4 των συμβούλων της να μένουν εκτός του νησιού. Άρα δεν πάει στον τεχνολογικά αναπτυγμένο Δήμο Νέας Σμύρνης να του πει κάνε με SMS. Σαφώς. Δηλαδή πήγαινε στον πόλεμο με γκράδες, ας πούμε. Σαφώς. Και όχι με τα σύγχρονα μέσα, ας πούμε. Ναι, δημιούργησε πολύ, πολύ κακή, δημιούργησε πολύ κακή εικόνα αυτή. Είσαι ένα Δήμο ο οποίος πράγματι και ψηφιακό μουσείο έχει και, εν πάση περιπτώσει, τις συνεδριάσεις τις βγάζει σε live streaming. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή, και εγώ που είμαι στο χώρο της τεχνολογίας σαν κανάλι, ότι ο Δήμος είναι μηδενισμένος τεχνολογικά. Γι' αυτό και δημιούργησε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση και σε όλους όσους κρίνουν ή διαβάζουν. Σε όσους κρίνουν ή διαβάζουν, υπερίσχυσε η δεύτερη λογική. Ούτε εγώ θα το έλεγα. Απλώς έχουν μάθει να, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιούν το οτιδήποτε τους παρέχεται στην ακραία του λογική υπέρ του συμφέροντος και εις βάρος της δημοκρατίας και του διαλόγου. Και τώρα που όλα γίνονται πιο συντμημένα και πιο έκτακτα λόγω της κρίσης, θα το αξιοποιήσει αυτό το στοιχείο η Δημοτική Αρχή στο maximum δυνατόν για να περάσει ή για να μην περάσει αυτά που η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου επιθυμεί. Mm-hmm. Και η πλειοψηφία δεν είναι με τη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο, ούτε θέλω να μπω σε μικροπολιτικές συζητήσεις για μεμονωμένα συμβάντα τύπου Night Run. Νομίζω ότι θα ήταν κατώτερα των περιστάσεων και έχουν αρθρογραφηθεί και έχουν συζητηθεί και εσύ έχεις γράψει δημόσια την άποψή σου. Θέλω να μείνουμε στο επίπεδο που προστάζει η πανδημία. Πριν κλείσω να πω ότι όλοι μας... Να πω όμως παρακαλώ, κάτι. Παρακαλώ. Να πω κάτι αν με επιτρέπεις. Βεβαίως. Εντάξει, δεν θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ίσως δεν είναι το στιγμό και δεν είναι όπως λες. Όμως αυτό το θέμα δείχνει μια νοοτροπία η οποία δεν καταπολεμιέται ακόμα και μέσα στην κρίση. Δηλαδή τα πράγματα στην πολιτική έχουν και συμβολισμούς. Έχουν και μια παιδεία. Δηλαδή δεν μπορεί να αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί αγώνες, δεν μπορεί να αναβάλλονται όλες οι αθλητικές διοργανώσεις και στις 27-26 Μαρτίου να καλεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να ψηφίζει λεφτά για νυχτερινό αγώνα δρόμου 6 Ιουνίου. Αυτό είναι πρόκληση απέναντι στους πολίτες. Βάζω μια τελεία, αλλά λέω ότι είναι πρόκληση απέναντι στους πολίτες και δείχνει και μια λογική και μια νοοτροπία. Και απ' την άλλη σου λέει, έλα να συνενέσεις. Ναι, συνενώ, αλλά βοήθα και εσύ αυτή τη συνένεση να μην έχει στοιχεία προκλητικότητας. Ναι. Τελεία. Εγώ δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί ίσως ο χαρακτηρισμός πρόκληση είναι πάρα πολύ ευγενικός. Θα το κλείσω και εγώ εκεί. Σωστά, μα είπα θα είμαι προσεκτικός σε επιθετικούς προσδιορισμούς. Θα σε ευχαριστήσω και πάλι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας γιατί μάλλον αυτή η ιστορία θα μας κρατήσει όλους μέσα και θα μας κρατήσει όλους σε απόσταση. Εδώ να θυμίσω, αν και εσύ το γνωρίζεις πάρα πολλά χρόνια, ότι τα χρήματα του Δήμου είναι των Δημοτών. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να σκέφτεστε πρώτα τους δημότες και μετά τη διαχειριστική σας θέση. Ειδικά αυτή την περίοδο χρειάζονται έκτακτα μέτρα τα οποία μπορεί και ο Γιώργος ο Κουτελάκης, ο οποίος ήταν τόσα χρόνια δήμαρχος και έχει αυτή τη μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, να μην έχει ονειρευτεί, αλλά δεν έχουμε ονειρευτεί και αυτή την πανδημία που ζούμε και, όπως ξέρεις, μόνο με παγκόσμιο πόλεμο ως προς τους θανάτους και τις απώλειες μπορεί να παρομοιαστεί, δυστυχώς. Να έχεις την υγεία σου και εσύ και η οικογένειά σου και ευχαριστώ που σε φιλοξένησα. Και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μου, σε όλους τους Έλληνες αλλά και σε όλους τους πολίτες του κόσμου να περάσουμε γρήγορα και με τις μικρότερες δυνατές απώλειες αυτή την πρωτόγνωρη κρίση για όλους μας που είναι ο πόλεμος της δικής μας γενιάς. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο.